Αυτό το δοκίμιο είναι μια απόπειρα να προτείνουμε μια καινούργια άποψη για τον ρομαντισμό. Κάθε άλλο παρά συνενετική, αυτή είναι η ερμηνεία εναντιοδρομή προς την άποψη που κυριαρχεί στην πανεπιστημιακή έρευνα σχετικά με τον ρομαντισμό, θεμελιωμένη πάνω στη μάλλον προφανή προϋπόθεση που αφορά ένα λογοτεχνικό κίνημα των αρχών του 19ου αιώνα. Κατά την άποψή μας, αυτή η υπόθεση είναι διπλά λανθασμένη. Ο ρομαντισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα λογοτεχνικό φαινόμενο, ακόμη και αν κατέχει μια σημαντική θέση στη λογοτεχνία και δεν έχει τελειώσει ούτε στα 1830 ούτε στα 1848. Η κυρίαρχη τάση στις εργασίες για τον ρομαντισμό είναι να τον αντιλαμβάνονται μόνο ως ένα λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο που ορίζεται από κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αυτές οι τάσεις ως προς τον ορισμό του ρομαντισμού, όπως και πολλές άλλες ανάλογες, περιγράφουν χωρίς αμφιβολία σημαντικές πλευρές που βρίσκονται μέσα στο έργο πολλών ρομαντικών συγγραφέων. Ωστόσο, φαίνονται εντελώς αυθαίρετες. Για ποιο λόγο επιλέγονται ορισμένα χαρακτηριστικά και όχι άλλα? Κάθε συγγραφέας κάνει τις δικές του επιλογές και ορισμένες φορές αναθεωρεί τις προηγούμενες επιλογές του προς όφελος ενός νέου καταλόγου, εξίσου αυθαίρετου. Η κύρια μεθοδολογική αδυναμία αυτού του τύπου προσέγγισης, θεμελιωμένη πάνω σε μια απαρίθμηση χαρακτηριστικών, είναι ο εμπειρισμός της, παραμένει στην επιφάνεια του φαινομένου. Στο βαθμό που φαίνεται να περιγράφει το ρομαντικό πολιτισμικό σύμπαν, μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά η γνωστική αξία της είναι περιορισμένη. Οι απαριθμίσεις αυτές που συγκροτούνται από χαρακτηριστικά στοιχεία δεν δίνουν απάντηση στη βασική ερώτηση. Τι είναι αυτό που τα συνδέει όλα μαζί? Για ποιο λόγο αυτά τα στοιχεία είναι συνδεδεμένα? Ποια είναι η ενοποιούσα δύναμη πίσω από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, η οποία είναι ικανή να εξηγήσει τις εμπειρικές της θεωρήσεις? Πώς πρέπει να αντιληφθούμε τις αντιφάσεις του ρομαντισμού, ενός κινήματος που μπορεί να πάρει εξίσου ρεαλιστικές όσο και μη ρεαλιστικές μορφές, μυστικιστικές ή αισθησιακές, επαναστατικές ή αντιπαναστατικές, δημοκρατικές ή αριστοκρατικές, οπισθοδρομικές ή ουτοπικές μορφές? Πώς προσεγγίζουν λοιπόν την πολιτική ποικιλομορφία του κινήματος? Οι δήμονες του πολιτικού ρομαντισμού, όπως ο Γερμανός ερευνητής Fritz Stern ή ο Γάλλος ιστορικός Ζακ Ντρος, παρακάμπτουν τη δυσκολία, αναλύοντας αποκλειστικά τη συντηρητική πλευρά του ρομαντισμού, καθώς και την αντιδραστική και αντεπαναστατική πλευρά του, αγνοώντας απλούστατα εντελώς τους ρομαντικούς επαναστατικούς συγγραφείς. Κάποιοι μαρξιστές στοχαστές κάνουν μια διαφορετική προσέγγιση. Αντιλαμβάνονται ως έναν κοινό άξονα, ως ένα ενοποιητικό στοιχείο του ρομαντικού κινήματος, την εναντίωσή του στον αστικό κόσμο. Αυτή η υπόθεση μας φαίνεται σαφώς πιο ενδιαφέρουσα και πιο παραγωγική. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που εμπνέονται από τον μαρξισμό πάσχουν από ένα σοβαρό περιορισμό. Όπως πολλοί μη μαρξιστές αφιψηλού ερευνητές, και αυτοί επίσης δεν βλέπουν από την αντικαπιταλιστική κριτική των ρομαντικών παρά μόνο την αντιδραστική ή τη συντηρητική της πλευρά. Αυτό το συναντάμε παραδείγματος χάρη στους σπουδαίους Ούγγρους στοχαστές Γκέωργ Λούκατς και Κάλμαν Χάιμ, όπως και σε πολλούς από τους πολυπληθείς μαθητές τους. Αυτό που φαίνεται να λείπει λοιπόν στις προηγούμενες συζητήσεις για τον ρομαντισμό είναι μια σφαιρική ανάλυση του φαινομένου που να παίρνει υπόψη της όλο το εύρος και την πολυπλοκότητά του, αποδίδοντάς του μια κοινωνικο-ιστορική θέση. Η άποψη που προτείνουμε αποτελεί μια απόπειρα να καλύψουμε αυτό το κενό, ξεκινώντας από έναν ορισμό του ρομαντισμού ως κοσμοθεώρησης ή συλλογικής πνευματικής δομής, εδρεωμένη σε ένα ειδικό πλαίσιο συφραζομένων. Η ιδέα της κοσμοθεώρησης, επεξεργασμένη από τον κοινωνιολόγο της κουλτούρας Lucien Goldman, ο οποίος αναπτύσσει και φέρνει σε ένα ανώτερο επίπεδο μια μακρά παράδοση μέσα στη γερμανική σκέψη, τη θεωρία της Weltanschauung, δεν προσδιορίζει έναν ασαφή κατάλογο θεμάτων, αλλά μάλλον ένα σύνολο με οργανωμένη συνοχή γύρω από έναν άξονα. Η κοσμοθεώρηση του ρομαντισμού συνιστά μια ειδική μορφή κριτικής της εντός εισαγωγικών νεωτερικότητας, την οποία μπορούμε να ορίσουμε ως ένα πολιτισμό με πολυπίκυλες όψεις, όπου αναπτύσσεται μαζί με τον καπιταλισμό. Η ιδιαιτερότητα της ρομαντικής κριτικής προέρχεται από το γεγονός ότι οι αξίες και οι ιδέες της έχουν αντιληφθεί από ένα προκαπιταλιστικό και προνεωτερικό παρελθόν, ενώ οι άλλες κριτικές μπορούν να γίνουν στο όνομα της εντός εισαγωγικών προόδου, θεμελιωμένες επάνω στην ιδέα ότι η νεωτερικότητα δεν έχει επαρκώς αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση που εκείνη ακολουθεί. Η ρομαντική ευαισθησία θεμελιώνεται πάνω στην εμπειρία της απώλειας, στην οδυνηρή πεποίθηση ότι μέσα στην νεωτερική καπιταλιστική πραγματικότητα κάτι πολύτιμο έχει χαθεί για το άτομο, αλλά συγχρόνως και για την ανθρωπότητα. Το παρόν στερείται ορισμένων ουσιωδών ανθρωπίνων αξιών που χάθηκαν, αξίες ποιοτικές σε αντίθεση με τις ανταλλακτικές αξίες που είναι καθαρά ποσοτικές και οι οποίες κυριαρχούν μέσα στην εσωτερικότητα. Αυτή η απώλεια είναι έντονα αισθητή και συχνά βιώνεται σαν μια εξορία, προσδιορίζοντας το ρομαντικό πνεύμα. Ο Σλέγκελ μιλά για την ψυχή εντός εισαγωγικών κάτω από τις κλαίουσες ιτιές της εξορίας. Η νοσταλγία λοιπόν βρίσκεται στην καρδιά του ρομαντικού οράματος. Αυτό που λείπει από το παρόν υπήρχε σε ένα παρελθόν λιγότερο ή περισσότερο μακρινό, πραγματικό ή φαντασιακό μυθικό, συχνά εξειδανικευμένο όταν είναι πραγματικό.
Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του παρελθόντος είναι η διαφορά του σε σχέση με το παρόν. Είναι μια εποχή όπου οι απώλειες του παρόντος δεν υπήρχαν ακόμη. Η ρομαντική νοσταλγία στρέφεται λοιπόν προς ένα παρελθόν προκαπιταλιστικό ή τουλάχιστον προς ένα παρελθόν στους κόλπους του οποίου η νεωτερικότητα δεν ήταν ακόμη εντελώς ανεπτυγμένη. Οι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει κανείς στη ρομαντική αναζήτηση είναι εξαιρετικά ποικίλοι. Μπορεί να βρίσκονται σε πολλά πολιτισμικά πεδία ή σε περιοχές εκτός της λογοτεχνίας ή της τέχνης. Μπορεί επίσης να βρίσκονται στο επίπεδο του φαντασιακού ή της διανόησης, μυθοπλασίες και ποιητικές αναπαραστάσεις, ιστορικές αναδομήσεις, θεωρητικούς αναστοχασμούς, ή αντίθετα στο επίπεδο του συγκεκριμένου πραγματικού, ατομικές συμπεριφορές, συλλογικά κινήματα σε μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίμακα, και μπορεί να προσπαθούν να μεταμορφώσουν το παρόν άμεσα ή να επιχειρούν να προετοιμάσουν το έδαφος για το μέλλον. Μπορεί να συνιστούν παρεμβάσεις στο περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκονται ή αποδράσεις προς ένα εξωτικό εντός εισαγωγικών αλλού, μετακινήσεις πραγματικές ή φανταστικές. Μερικά παραδείγματα ρομαντικών πράξεων για να μεταμορφωθεί ένα ξεπεσμένο παρόν: ο δανδυσμός και ο αισθεντισμός γενικότερα, η εντός εισαγωγικών ουτοπική κοινότητα και η τελετουργία της αγάπης ή της παιδικής ηλικίας. Επιθυμίες προσανατολισμένες προς το μέλλον άλλων ρομαντικών, στους οποίους η ανάμνηση του παρελθόντος χρησιμεύει ως όπλο στον αγώνα για να δημιουργήσουν το μείον ακόμη, όπως περιγράφεται με παραδειγματικό τρόπο στους διάσημους στίχους του Μπλέικ, στον πρόλογο του ποίηματός του Μίλτον. Ο ποιητής αναρωτιέται εάν η θεία παρουσία πραγματώθηκε στην Αγγλία εντός εισαγωγικών την αρχαία εποχή, πριν οι λόφοι της σκεπαστούν από εντός εισαγωγικών αυτά τα σκοτεινά σατανικά εργοστάσια, μετά εξορμάσει έναν πνευματικό αγώνα, ο οποίος δεν θα σταματήσει παρά εντός εισαγωγικών όταν θα έχουμε οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ μέσα σε μια καταπράσινη και ευχάριστη Αγγλία. Αποσπάσματα από το κεφάλαιο «Η ρομαντική κριτική της νεωτερικότητας». 1. Η απομάγευση του κόσμου. Σε ένα φημισμένο χωρίο του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, ο Μάρξ διαπιστώνει ότι τα ιερά ρήγη, οι ευλαβικές εξάρσεις και ο υποτικός ενθουσιασμός του παρελθόντος έχουν καταπνιγεί από τον καπιταλισμό μέσα στα παγωμένα νερά του εγωιστικού υπολογισμού. 60 χρόνια αργότερα, ο Max Weber διαβεβαίωσε στη διάρκεια μιας φημισμένης διάλεξης με τίτλο «Η επιστήμη ως επάγγελμα» το 1919. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το πεπρωμένο της εποχής μας, που χαρακτηρίζεται από τον ορθολογισμό, από τον διανοητισμό και κυρίως από την απομάγευση του κόσμου, έχει κάνει τους ανθρώπους να εξορίσουν τις ανώτερες, τις υπέρτατες αξίες της δημόσιας ζωής. Αυτές βρήκαν καταφύγιο είτε μέσα στο υπερβατικό βασίλειο της μυστικιστικής ζωής, είτε μέσα στην αδελφοσύνη των άμεσων και αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ απομονωμένων ατόμων. Ο ρομαντισμός μπορεί να ειδωθεί σε γενικές γραμμές ως η αντίδραση του «ανοίγουν εισαγωγικά υποτικού ενθουσιασμού, κλείνουν τα εισαγωγικά», ενάντια στα «ανοίγουν τα εισαγωγικά στα παγωμένα νερά, κλείνουν εισαγωγικά» του ορθολογικού υπολογισμού και ενάντια στην απομάγευση του κόσμου, που οδηγεί σε μια τάση συχνά απεγνωσμένη για εντός εισαγωγικών επαναμάγευση του κόσμου. Από αυτή την άποψη, ο πολύ γνωστός στίχος του Τικ, «Η μαγεμένη σελινόφωτη νύχτα», έχει σχεδόν τη σημασία ενός φιλοσοφικού και πνευματικού προγράμματος. Η θρησκεία τόσο στις παραδοσιακές της μορφές όσο και στις μυστικιστικές ή αιρετικές της εκδηλώσεις είναι ένα από τα σημαντικά μέσα για επαναμάγευση που έχουν επιλέξει οι ρομαντικοί. Αλλά ενδιαφέρονται επίσης και για τη μαγεία, τις εσωτεριστικές τέχνες, τον εξορκισμό, την αλχημία και την αστρολογία. Έχουν ανακαλύψει εκ νέου τους χριστιανικούς ή παγανιστικούς μύθους, τους θρύλους, τα παραμύθια, τις εντός εισαγωγικών γοτθικές αφηγήσεις. Η ρομαντική γοητεία που ασκεί η νύχτα μπορεί να ερμηνευθεί μέσα στα ίδια συφραζόμενα ως ένας τόπος μαγείας και μυστηρίου, που οι συγγραφείς και οι ποιητές αντιπαραθέτουν στο φως, αυτό το κλασικό έμβλημα του ορθολογισμού. Στους ύμνους τη νύχτα, ο Νοβάλης αφήνει να ακουστεί αυτό το περίεργο και παράδοξο παράπονο. Ανοίγουν εισαγωγικά. Γιατί το πρωί πάντα να επιστρέφει? Δεν θα τελειώσει ποτέ η αυτοκρατορία του επίγειου? Ένας απέσιος μόχθος θα σταματάει πάντα την ιερή ορμή της νύχτας? Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ανάμεσα στις ρομαντικές στρατηγικές της επαναμάγευσης του κόσμου, ιδιαίτερη θέση κατέχει η επιστροφή στον μύθο. Η μαγική διασταύρωση ανάμεσα στη θρησκεία, την ιστορία, την ποίηση, τη γλώσσα και τη φιλοσοφία προσφέρει μια ανεξάντλητη δεξαμενή συμβόλων και αλληγοριών, φαντασμάτων και δαιμόνων, θεών και εχιδνών. Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι να αντλήσει κανείς από αυτόν τον επικίνδυνο θησαυρό. Η ποιητική ή λογοτεχνική αναφορά στους αρχαίους μύθους, ανατολικούς ή λαϊκούς, η εντός εισαγωγικών σοφή μελέτη, ιστορική, θεολογική ή φιλοσοφική της μυθολογίας και η τάση στους υπερρεαλιστές, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν έναν καινούριο μύθο. Και στις τρεις περιπτώσεις, η απώλεια της θρησκευτικής υπόστασης του μύθου, απότοκο της νεωτερικής εκοσμίκευσης, είναι στην πραγματικότητα μια μορφή της επαναμάγευσης ή μάλλον μια όχι θρησκευτική οδός για να ξαναβρούμε το ιερό. 2. Η ποσοτικοποίηση του κόσμου.
Όπως υπογραμμίζει ο Max Weber, ο καπιταλισμός γεννήθηκε με τη διάδοση των λογιστικών βιβλίων των εμπόρων, δηλαδή με τον ορθολογικό υπολογισμό των εσόδων και των εξόδων. Το ήθος του νεωτερικού καπιταλισμού είναι το πνεύμα του ορθολογικού υπολογισμού. Πολλοί ρομαντικοί αισθάνονται διαισθητικά ότι οι χαρακτηριστικές αρνητικές πλευρές της νεότερης κοινωνίας, η θρησκεία του Θεού Χρήμα, που περιγράφεται ως θρησκεία του Μαμονά από τον Καρλάιλ, η έκπτωση όλων των ποιοτικών αξιών, κοινωνικών και θρησκευτικών, όπως και η φαντασία και το ποιητικό πνεύμα, η βαρετή ομοιογενοποίηση της ζωής, η καθαρά χρησιμοθυρική σχέση των ανθρωπίνων όντων ανάμεσα σε αυτούς και τη φύση, απαρρέουν από αυτή την πηγή διαφθοράς, την εμπορική ποσοτικοποίηση. Η μόλυνση της κοινωνικής ζωής από το χρήμα και της ατμόσφαιρας από τη βιομηχανική κάπνα βιώθηκαν από τους περισσότερους ρομαντικούς ως παράλληλα φαινόμενα που προέκυψαν από την ίδια κακή ρίζα. Ένα παράδειγμα που θα φωτίσει τη ρομαντική καταγγελία ενάντια στην καπιταλιστική νεωτερικότητα είναι ο Κάρολος Ντίκενς, ένας από τους αγαπημένους συγγραφείς του Μάρξ, παρά το ότι δεν είχε καμία σχέση με τις σοσιαλιστικές ιδέες. Στο μυθιστόρημά του «Δύσκολα χρόνια», 1854, βρίσκεται μια έκφραση που έχει εξαίρετα διατυπωθεί από τη ρομαντική κριτική για την βιομηχανική κοινωνία. Το ψυχρό και ποσοτικοποιημένο πνεύμα της βιομηχανικής εποχής προσωποποιείται θαυμάσια από έναν ωφελημιστή ιδεολόγο και μέλος του κοινοβουλίου, τον κύριο Τόμας Γκράντγκριτ. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει πάντα έναν κανόνα και μια ζυγαριά και τον πίνακα πολλαπλασιασμού στην τσέπη του και είναι πάντα έτοιμος να ζυγίσει και να μετρήσει οποιοδήποτε στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και να σας πει ακριβώς το αποτέλεσμα της μέτρησης. Για τον Γκράντιν, το κάθε τι μέσα στο σύμπαν δεν είναι παρά υπόθεση αριθμών, ένας απλός αριθμητικός υπολογισμός και οργανώνει με σοβαρότητα την εκπαίδευση των παιδιών σύμφωνα με τη σωτήρια εκείνη αρχή, χωρίς την οποία οτιδήποτε δεν μπορεί να μετρηθεί με αριθμούς ή οτιδήποτε δεν μπορεί να αγοραστεί στο χαμηλότερο της αξίας του και να μεταπολιθεί στο υψηλότερο. Δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχει. 3. Η μηχανοποίηση του κόσμου. Στο όνομα του φυσικού, του οργανικού, του ζωντανού και του δυναμικού, οι ρομαντικοί εκδηλώνουν συχνά μια βαθιά επιθετικότητα σε ό,τι είναι μηχανικό, τεχνητό, κατασκευασμένο. Νοσταλγία της χαμένης αρμονίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, αποδίδοντάς της μια μυστικιστική κουλτούρα, παρατηρούν με μελαγχολία και θλίψη την πρόοδο της μηχανοκρατίας, της εκβιομηχάνησης, της μηχανικής κατάκτησης του περιβάλλοντος. Το καπιταλιστικό εργοστάσιο τους φαίνεται σαν κόλαση και οι εργάτες σαν τους κολλασμένους, όχι διότι τους εκμεταλλεύονται, αλλά διότι όπως γράφει και ο Ντίκενς περιγράφοντας μια συγκλονιστική εικόνα στα δύσκολα χρόνια, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τη μηχανική κίνηση, τον μονότονο ρυθμό του πιστονιού των ατμομηχανών. Έναν ρυθμό ο οποίος ανεβαίνει και κατεβαίνει, όπως το κεφάλι ενός ελέφαντα που έχει αποτρελαθεί από μελαγχολία. Τους ρομαντικούς τους στοιχειώνει επίσης ο τρόμος μιας εκμηχάνησης του ίδιου του ανθρωπίνου όντος, όπως μέσα στο διάσημο παραμύθι του Χόφμαν, Ο άνθρωπος της Σάμου, όπου η ωραία νεαρή γυναίκα η Ολυμπία είναι στην πραγματικότητα μια αυτόματη κούκλα, της οποίας οι κινήσεις και ο ήχος είχαν αυτό το μέτρο δυσάρεστης κανονικότητας που σου θύμιζε τον ήχο των μηχανών. Σε ένα σχόλιο του σχετικά με τον Χόφμαν, ο Βάλτερ Μπένιαμιν παρατήρησε ότι τα παραμύθια του είχαν ως βάση τους την ταύτιση του αυτόματου με το σατανικό στοιχείο και η ζωή του νεωτερικού ανθρώπου γίνεται το προϊόν ενός ιδεχθούς τεχνητού μηχανισμού που αντιδρά εσωτερικά μέσω του Σατανά. Μία από τις πιο σημαντικές πλευρές αυτής της προβληματικής είναι η ρομαντική κριτική της νεωτερικής πολιτικής ως μηχανιστικού συστήματος, δηλαδή τεχνητού, ανοργανικού, γεωμετρικού, χωρίς ζωή και χωρίς ψυχή. Αυτή η κριτική μπορεί ακόμη να φτάσει μέχρι να θέσει και το πρόβλημα για το ίδιο το κράτος, όπως μέσα στο ανώνυμο ντοκουμέντο του 1796-1797 που ανακαλύφθηκε από τον Franz Rosenzweig και δημοσιεύθηκε με τον τίτλο «Το παλιό σύστημα του γερμανικού ιδεαλισμού», πιθανότατα γραμμένο από τον νεαρό Σέλινγκ, όπου βρίσκουμε την ακόλουθη έκκληση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πρέπει να υπερβούμε το κράτος, διότι κάθε κράτος συμπεριφέρεται κατά ανάγκη στα ελεύθερα ανθρώπινα όντα σαν ένα σύστημα που αποτελείται από μηχανικά γρανάζια. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Χωρίς να χρειαστεί να πάμε τόσο μακριά, πολλοί ρομαντικοί θεωρούν το νεωτερικό κράτος θεμελιωμένο στον ατομικισμό, στην ιδιοκτησία, το συμβόλαιο, την ορθολογιστική γραφειοκρατική διοίκηση, σαν ένα θεσμό εξίσου μηχανιστικό, ψυχρό και απρόσωπο, όπως ένα εργοστάσιο. 4. Η ορθολογιστική αφαίρεση. Η ρομαντική αντίθεση στην ορθολογική αφαίρεση μπορεί επίσης να βρει την έκφρασή της τόσο στην αποκατάσταση μη ορθολογικών όρων, όσο και ή μη εξορθολογήσιμων συμπεριφορών. Αυτό αφορά κυρίως το κλασικό θέμα της ρομαντικής λογοτεχνίας, τον έρωτα ως αγνό συνέστημα, αυθόρμητη, ακατανίκητη ορμή απέναντι σε κάθε υπολογισμό και αντιθετικό προς όλες τις ορθολογικές στρατηγικές του γάμου για λεφτά, του καλού γάμου. Ή αλλιώς επανεκτίμηση των διαισθήσεων, των προαισθήσεων, των αισθήκτων, των συναισθημάτων, σαν να έχουν μια σημασία που συνδέεται άμεσα με την τρέχουσα χρήση της ίδιας λέξης ρομαντισμός. 5. Η διάλυση των κοινωνικών συνδέσμων. Οι ρομαντικοί αισθάνονται με πόνο την αλωτρίωση των ανθρωπίνων σχέσεων, την καταστροφή των παλαιών οργανικών κοινωτικών μορφών της κοινωνικής ζωής,
την απομόνωση του ατόμου μέσα στο εγωτικό εαυτό του, που συνιστά μια σημαντική διάσταση του καπιταλιστικού πολιτισμού, του οποίου ο υψηλός τόπος είναι η πόλη. Στο σημαντικό του έργο σχετικά με το νέο πνεύμα του καπιταλισμού, οι Λουκ Μπολτάνσκι και Εύε Τσιάπελο διακρίνουν δύο τύπους με τη βεμπεριανή έννοια του όρου αντικαπιταλιστικής κριτικής, καθεμιά με το δικό της πολύπλοκο συνδυασμό συναισθημάτων, υποκειμενικών αισθημάτων, θεωρητικών διαμαρτυριών και αναλύσεων, οι οποίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνέπεσαν με το Μάη του 68. Πρώτον, την κοινωνική κριτική που αναπτύχθηκε από το παραδοσιακό εργατικό κίνημα, το οποίο καταγγέλει την εκμετάλλευση των εργατών, τη φτώχεια των τάξεων που καταπιέζονται και τον εγωισμό της αστικής ολιγαρχίας που κατακρατεί τους καρπούς της πρόοδου. Δεύτερον, την καλλιτεχνική κριτική, η οποία αναφέρεται στις αξίες και τις επιλογές της βάσης του καπιταλισμού και η οποία καταγγέλει στο όνομα της ελευθερίας ένα σύστημα το οποίο γεννάει αλωτρίωση και καταπίεση. Ας εξετάσουμε από πιο κοντά αυτό που ο Μπολτάνσκι και Τσιάπελο εννοούν με την έννοια της καλλιτεχνικής κριτικής του καπιταλισμού. Μιας κριτικής της απομάγευσης, της έλλειψης αυθεντικότητας και της μιζέριας της καθημερινής ζωής, της απανθρώπισης του κόσμου μέσα από την τεχνοκρατία, της απώλειας αυτονομίας και τέλος του καταπιεστικού αυταρχισμού των ιεραρχικών εξουσιών. Αντί να απελευθερώσει τις ανθρώπινες δυνατότητες για αυτονομία, αυτοοργάνωση και δημιουργικότητα, ο καπιταλισμός υποτάσσει τα άτομα στο χαλίδινο κλουβί του εργαλειακού ορθολογισμού και της εμπορευματοποίησης του κόσμου. Οι μορφές έκφρασης αυτής της κριτικής είναι δανεισμένες από το λεξιλόγιο της γιορτής, του παιχνιδιού, της ποίησης, της ελευθερίας του λόγου, ενώ η γλώσσα τους έχει αντλήσει την έμπνευσή της από τους Μάρξ, Φρόιντ, Νίτσε, καθώς και από τον υπερεαλισμό. Είναι αντινεωτερική στο μέτρο που επιμένει σχετικά με την απομάγευση και νεωτερική όταν υπογραμμίζει την απελευθέρωση. Μπορούμε να βρούμε τις ιδέες της ήδη στη δεκαετία του 1950 στους κόλπους μικρών καλλιτεχνικών και πολιτικών πρωτοποριακών ομάδων όπως Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, Κορνίλιος Καστοριάδης, Κλοντ Ντεφόρ ή η καταστασιακή Γκι Ντεμπόρ, Ραούλ Βανεγκέμ πριν βγουν στο φως με τη φοιτητική εξέγερση του 1968. Στην πραγματικότητα, αυτό που οι Μπολτάνσκι και Τσιάπελο ονομάζουν καλλιτεχνική κριτική είναι κατά βάση το ίδιο φαινόμενο που περιγράφουμε ως ρομαντική κριτική του καπιταλισμού. Η κύρια διαφορά είναι ότι οι δύο κοινωνιολόγοι προσπαθούν να την εξηγήσουν αναφερόμενοι σε έναν τρόπο μποέμικη ζωή, σε συναισθήματα καλλιτεχνών και δανδίδων, όπως διατυπώνονται με παραδειγματικό τρόπο στα γραπτά του Μποντλέρ. Αυτό μας φαίνεται πως συνιστά μια πολύ περιορισμένη εμβέλεια προσέγγιση. Αυτό που ονομάζουμε αντικαπιταλιστικό ρομαντισμό δεν είναι μόνο πιο παλιό, αλλά έχει και μια πολύ πιο ευρεία κοινωνική βάση. Είναι ριζωμένος όχι μόνο στους καλλιτέχνες, αλλά και στους διανοούμενους, τους φοιτητές, τις γυναίκες και σε όλα τα είδη κοινωνικών ομάδων, των οποίων ο τρόπος ζωής και κουλτούρας είναι αρνητικά επηρεασμένος από την καταστροφική διαδικασία της καπιταλιστικής μοντερνοποίησης. Από το κεφάλαιο «Η γέννηση του ρομαντισμού». Σε αυτό το θέμα συμμεριζόμαστε την άποψη του Ζακ Μπουσκέ, ο οποίος είχε εκδώσει μια ανθολογία ρομαντικών κειμένων του 18ου αιώνα. Παρατηρεί σωστά ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, οι κουλτούρες δεν έχουν μια απόλυτη αρχή και ένα απόλυτο τέλος, κλείνουν τα εισαγωγικά, αλλά δεν αποκλείεται ωστόσο να δει κανείς σε κάποια περίοδο, ίσως και σε κάποια στιγμή, μια πολιτισμική τάση να επικρατεί απέναντι σε κάποιες άλλες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, τον 17ο αιώνα, αντιλαμβανόμαστε τα πρώτα σημάδια και στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα έχουμε ρομαντικά έργα, τα οποία όμως παραμένουν ελάχιστα για να γίνει η ανατροπή στο δεύτερο μισό αυτού του αιώνα. Ο καπιταλισμός, όπως και το αντίθετο του ο ρομαντισμός, ορίμασε στη διάρκεια μιας εκτεταμένης ιστορικής περίοδου. Η αληθινή όμως γέννηση των δύο ανταγωνιστικών ως δομών ολοκληρωτικά διαμορφωμένων τοποθετείται μόνο στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Πριν από αυτό, φανερώνονται στοιχεία της ρομαντικής κοσμοθεώρησης στο εσωτερικό παλαιότερο μορφών στοχασμού και ευαισθησίας. Ο ρομαντισμός στην καθαρή μορφή του, ως καθολική πολιτισμική απάντηση σε ένα γενικευμένο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, είναι ιδιαζόντως νεωτερικός και ανταποκρίνεται σε ένα ποιοτικό άλμα μέσα στην ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών, στην έλευση μιας νέας τάξης, η οποία αντιτίθεται ριζικά σε κάθε τι που υπήρξε προηγουμένως. Στο έργο «Το Μεγάλος Μετασχηματισμός», σχετικά με τις πολιτικές και οικονομικές απαρχές του καιρού μας, 1944, ο διάσημος Αυστρο-Ουγγαρέζος οικονομολόγος Καρλ Πολάνι υπογραμμίζει δικαίως τον πρωτοφανή χαρακτήρα αυτής της μετάλλαξης. Σύμφωνα με τούτον, πρόκειται για μια μεταμόρφωση κάμπιας, μέσα στην οποία για πρώτη φορά μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οικονομική σφαίρα με τη μορφή της αυτορυθμιζόμενης αγοράς γίνεται αυτόνομη και κυρίαρχη σε σχέση με το σύνολο των κοινωνικών θεσμών. Ο ρομαντισμός του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα αναδύθηκε ως διαμαρτυρία ενάντια σε αυτό το φαινόμενο, ενάντια στις διάφορες επιπτώσεις της έλευσης μιας οικονομίας της αγοράς με τη βαθιά διείσδυση στην πολιτισμική ζωή και επίσης ενάντια σε ορισμένες πλευρές του πνεύματος του διαφωτισμού, πλευρές που ήσαν στενά συνδεδεμένες με τη νέα πραγμοποίηση της ζωής, η οποία έτεινε να υποβιβάσει τα ανθρώπινα κίνητρα σε εγωιστικούς υπολογισμούς. Οι απαρχές του φαινομένου τοποθετούνται σε τρεις χώρες, στη Γαλλία, στην Αγγλία και στη Γερμανία.
διότι σε αυτές τις σχετικά ανεπτυγμένες χώρες ο ρομαντισμός ήρθε νωρίτερα και πιο έντονα. Υπήρχε λοιπόν στη Γαλλία, όπως και στη Γερμανία και στην Αγγλία, ένας πλούσιος ιστός ρομαντικής κουλτούρας και όχι μόνο κάποια έργα ορόσημα. Ο ρομαντισμός γεννήθηκε λίγο πολύ ανεξάρτητα και συγχρονικά σε αυτές τις τρεις χώρες, τις σχετικά πιο προχωρημένες, στη διαδικασία του εκμοντερνισμού και της ανάπτυξης του καπιταλισμού. Από το κεφάλαιο, τυπολογία. Μέσα στο τεράστιο πολιτισμικό πεδίο του ρομαντισμού, όπως τον έχουμε προσδιορίσει, μπορούμε άραγε να διακρίνουμε ορισμένες τυπικές μορφές. Εάν διάφορες τυπολογίες είναι χωρίς αμφιβολία πιθανές, μέσα στο πλαίσιο της άποψής μας, η πλέον αρμόζουσα μας φαίνεται να είναι αυτή η οποία συγκροτείται από τους ενενεργεία τύπους συμπεριφοράς ή στάσης ως προς το πρόβλημα της μοντέρνας καπιταλιστικής κοινωνίας. Οι διάφορες πολιτικές του ρομαντισμού, όχι με τη στενή έννοια, αλλά περισσότερο με την έννοια που συνδέει συγχρόνως την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική. Με βάση αυτά, μπορούμε να διακρίνουμε τους ακόλουθους τύπους της ρομαντικής κοσμοθεώρησης. Αποκαταστασιακός. Κατά μία έννοια, ο πλησιέστερος στην ουσία του όλου φαινομένου, καθώς ορίζεται ως η προσπάθεια να αποκαταστήσει, να ανανεώσει ή ξαναδημιουργήσει ένα ορισμένο παρελθόν, συνήθως, αλλά όχι πάντα, τη μεσαιωνική εποχή. Συντηρητικός. Εδώ ο σκοπός δεν είναι απολύτως η επαναφορά ενός χαμένου παρελθόντος, αλλά η διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων της κοινωνίας και της διακυβέρνησης που αντιστέκονται στο παρόν ή η επιστροφή σε ένα status quo που υπήρχε πριν από τη Γαλλική Επανάσταση. Η υπεράσπιση κοινωνικών μορφωμάτων, τα οποία έχουν ήδη προσχωρήσει στην οδό της καπιταλιστικής εξέλιξης, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουν εκτιμηθεί ακριβώς για το ότι συντηρούν τις παλαιές μορφές, τις προ-νεωτερικές. Φασιστικός. Η απόρριψη του καπιταλισμού αναμειγνύεται με μια βίαιη καταδίκη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπως και του κομμουνισμού. Ο αντικαπιταλισμός του είναι συχνά χρωματισμένος με αντισημιτισμό. Οι καπιταλιστές, οι πλούσιοι και αυτοί που εκπροσωπούν το πνεύμα των πόλεων και της νεωτερικής ζωής εμφανίζονται με τα χαρακτηριστικά του Εβραίου. Η ρομαντική κριτική του ορθολογισμού φτάνει στα τελευταία της όρια για να γίνει αποθέωση του ορθολογισμού στην καθαρή του μορφή, του βάρβαρου εστίκτου στις πλέον επιθετικές μορφές του. Καρτερικός. Αυτή η μορφή ρομαντισμού εκδηλώνεται κυρίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν η καπιταλιστική εκβιομηχάνηση φαινόταν όλο και περισσότερο ως μια μη αναστρέψιμη διαδικασία και η ελπίδα μια συντήρησης των προ-καπιταλιστικών κοινωνικών αναφορών έδειχνε να ξεθοριάζει. Οι ρομαντικοί αυτού του τύπου οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα, με μεγάλη λύπη τους, ότι η νεωτερικότητα είναι ένα γεγονός απέναντι στο οποίο πρέπει κανείς να είναι καρτερικός. Αναθεωρητικός. Στην περίπτωση αυτή βρίσκουμε την πεποίθηση ότι οι παλιές αξίες μπορούν να επανακαθιδρυθούν, αλλά τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός περιορίζονται σε μεταρρυθμίσεις νόμιμες, εξέλιξη της συνείδησης κτλ. Υπάρχει συχνά ένα αισθητό χάσμα ανάμεσα στο ριζοσπαστισμό της κριτικής και στην ατολμία της ως προς τις προβλεπόμενες λύσεις. Επαναστατικός και ή ουτοπικός. Αυτή η μορφή προβάλλει την νοσταλγία για ένα προκαπιταλιστικό παρελθόν στην ελπίδα για ένα μέλλον ριζοσπαστικά καινούριο. Απορρίπτοντας καθαρά και εξάστερα την αυταπάτη μιας επιστροφής στις οργανικές κοινότητες του παρελθόντος και ταυτόχρονα την καρτερική αποδοχή του καπιταλιστικού παρόντος ή τη βελτιωμένη εκδοχή του μέσα από τις μεταρρυθμίσεις, ο επαναστατικός ή ουτοπικός ρομαντισμός έλγεται με έναν τρόπο λίγο πολύ ριζοσπαστικό, λίγο πολύ αντιφατικό, προς την κατάργηση του καπιταλισμού και την εξωτική ουτοπία μέσα στην οποία εμφανίζονται ορισμένες πλευρές ή ορισμένες αξίες των παλαιότερων κοινωνιών. Στο εσωτερικό αυτού του τύπου διακρίνουμε περισσότερα ξεχωριστά ρεύματα που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε με τα παρακάτω επίθετα. Ιακωβίνοι δημοκράτες, λαϊκιστές, ουτοπικοί ουμανιστικοί σοσιαλιστές, ελευθεριακοί, μαρξιστές. Στην κοινωνιολογική ιστορική ερμηνεία του ρομαντισμού τίθεται τώρα ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει άραγε μια κοινωνιολογική φυσιογνωμία των δημιουργών και του ακροατηρίου της ρομαντικής κουλτούρας. Κατά την άποψή μας, οι δημιουργοί, αυτοί οι οποίοι την παράγουν και αυτοί οι οποίοι τη μεταβιβάζουν, μπορούν να είναι άτομα που προέρχονται από πολύ διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, αλλά συνήθως έχουν ως κοινό στοιχείο ότι ανήκουν στην κλασική ή παραδοσιακή διανόηση, σε αντίθεση με μια ομάδα διανοημένων πιο μοντέρνων που αποτελείται από επιστήμονες, τεχνολόγους, μηχανικούς κτλ. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος ζωής και η κουλτούρα αυτών των διανοημένων είναι θεμελιωδώς εχθρικός προς τον καπιταλιστικό βιομηχανικό πολιτισμό. Το πνευματικό του σύμπαν είναι διαμορφωμένο από ποιοτικές αξίες, ηθικές, αισθητικές, θρησκευτικές, πολιτικές κτλ., οι οποίες απαρτίζουν τον λόγο ύπαρξής τους ως διανοημένων. Το ακροτήριο του ρομαντισμού, η κοινωνική του βάση με την πλήρη έννοια, είναι ωστόσο πολύ πιο πλατή, καθώς αποτελείται δυνητικά από όλες τις κοινωνικές τάξεις ή τις κοινωνικές κατηγορίες για τις οποίες η ανάπτυξη του νεωτερικού καπιταλισμού μπορεί να επιφέρει παρακμή ή κρίση στο στάτους τους και να απειλήσει τον τρόπο ζωής τους ή τις αξίες τους. Αυτό το ακροατήριο θα περιέκλειε την αριστοκρατία, τους μικροαστούς, τους δημοσίους υπαλλήλους και διάφορα είδη παραδοσιακών διανοουμένων συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών.
Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι γυναίκες, ανεξάρτητα από την τάξη και τους προέλευση, διατηρούν εξ αρχής μια προνομιακή σχέση με τον ρομαντισμό, διότι οι γυναίκες είχαν ιστορικά αποκλειστεί από τη δημιουργία των βασικών αξιών της νεωτερικότητας, από τους επιστήμονες, τους επιχειρηματίες, τους βιομηχάνους, τους πολιτικούς, και ο κοινωνικός τους ρόλος είχε προσδιοριστεί και επικεντρωθεί στις ποιοτικές αξίες, την οικογένεια, τα συναισθήματα, τον έρωτα, την κουλτούρα. Επιχειρήσαμε να δείξουμε σε αυτό το δοκίμιο πόσο ο ρομαντισμός μπορεί να διατηρηθεί ως ένα πολύ ευρύ, πολυμορφικό και μακρόπνο κίνημα, το οποίο έχει συγκροτηθεί ως μια ανελαίτη κριτική, χρησιμοποιώντας αναρρύθμιτα μέσα και τρόπους ενάντια στην τύφλωση των ιδεολογιών της πρόοδου. Οι ρομαντικές κριτικές έφεραν στο φως μερικές φορές ενστικτοδός και αποσπασματικά το αδιανόητο των απολογητών του status quo της νεωτερικότητας. Είχαν δει αυτό που ήταν έξω από το ατομικό και ελευθεριακό πνευματικό πλαίσιο, την πραγμοποίηση, την ποσοτικοποίηση, τη μοναξία των ατόμων, την εγκρίζωση, την αποξένωση εξαιτίας του εμπορεύματος, την ανεξέλεγκτη δυναμική των μηχανών και της τεχνολογίας, τη χρονικότητα να εκπίπτει στο στιγμιαίο, την υποβάθμιση της φύσης. Εν ολίγης, έχουν περιγράψει το υποκράτιο προσωπείο, που είναι η έκφραση του ετοιμοθανάτου, του νεωτερικού πολιτισμού. Το γεγονός ότι σε ορισμένες στιγμές έχουν παρουσιάσει τη διαγνωστική τους στο όνομα ενός ελιτίστικου αισθητισμού, μιας θρησκευτικής παλινδρόμησης ή μιας αντιδραστικής πολιτικής ιδεολογίας, δεν αφαιρεί τίποτα, κατά τη γνώμη μας, από τη διορατικότητα και την ορθότητά της. Ανήσυχη για την πρόοδο της ασθένειας, την οποία αποκαλούμε καπιταλιστική νεωτερικότητα, η ρομαντική του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, ήσαν συχνά μελαγχολικοί και απεσιόδοξοι στις προοπτικές τους. Αναστατωμένοι από ένα τραγικό αίσθημα και από τρομακτικές προαισθήσεις, αναπαριστούσαν το μέλλον με σκοτεινά χρώματα. Ωστόσο, η πραγματικότητα ξεπέρασε τους χειρότερους εφιάλτες τους στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Μένει να δούμε πώς οι μελλοντικοί κληρονόμοι της ρομαντικής πολιτισμικής παράδοσης θα σηκώσουν το βάρος, προσπαθώντας να φανταστούν τις ουτοπικές εναλλακτικές μέσα στο σύγχρονο πολιτισμό.